Καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε και τούτο το πρωινό εδώ στην Πυριακή Εκκλησία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα αυτό που ξεκινήσαμε και που η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε προετοιμάσει ότι το ενδιαφέρον θα ήταν τόσο μεγάλο. Δεν είχαμε προετοιμαστεί μάλλον ότι θα υπήρχε τέτοια ανταπόκριση και έτσι θα τραβήξουμε κι εμείς λίγο περισσότερο αυτό το αφιέρωμα. Μιλάμε για το αφιέρωμα που κάνουμε στον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας και Συμφερουπόλεως, τον ιατρό, τον πολύ θαυματουργό και ιδιαίτερος αγαπητό. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο μέρος από το επιστημονικό συνέδριο που έγινε στην Βέρεια το 2011. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και για ό,τι θέλετε τα τηλέφωνά μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. 210-41-18-602, 210-41-18-640. Πληκτρολογήστε το 1 απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο, ηλεκτρονικά μηνύματα στο opogis@hotmail.com. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων 17 Παύλια πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου 2011 στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο της Βέρειας επιστημονικό συνέδριο με θέμα Άγιος Λουκάς, ιατρός ψυχών και σωμάτων. Το συνέδριο αυτό έγινε με την ευκαιρία τότε της συμπληρώσεως 50 ετών από την κοίμηση του Αγίου Λουκά και συμμετείχαν αρκετοί ομιλητές που μίλησαν και παρέθεσαν πολλά σημαντικά αλλά και συγκινητικά στοιχεία για τον Άγιο Λουκά. Ας ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι ακροατές, την εισηγητική ομιλία με την οποία κηρύχθηκε και η έναρξη του διήμερου αυτού συνεδρίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερείας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ο όρος σύγχρονος δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ο Άγιος Λουκάς έζησε όντως τα χρόνια μας. Έζησε ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν ακόμη στους τόπους όπου έδρασε, αλλά και στο γεγονός ότι έζησε όλα τα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν τον 20ο αιώνα. Έζησε και έδρασε όχι μόνο ως ιεράρχης, αλλά και ως επιστήμονας, ως καθηγητής, ως ιατρός, έχοντας δηλαδή ιδιότητες όμοιες με πολλών ανθρώπων δίπλα μας και γύρω μας. Αυτές ήταν που κάνουν όλους εμάς να τον αισθανόμαστε ως έναν δικό μας άνθρωπο, ως ένα οικείο μας προς τον οποίο μπορούμε να απευθυνόμεθα και να του εκμυστερευόμαστε τα προβλήματα που μας απασχολούν, όπως ακριβώς έκαναν και οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και έζησαν κοντά του. Αυτές οι ιδιότητες μαζί με τα πολυάριθμα θαύματά του και εν ζωή και μετά την κοίμησή του είναι που ανέδειξαν τον Άγιο Λουκά, έναν Άγιο που έζησε σε ένα τόπο μακριά από την πατρίδα μας, μακριά από την πόλη μας, τόσο οικείο και τόσο προσφυλή. Και η οικειότητα αυτή επισφραγίστηκε και διευρύνθηκε με τη μεταφορά πριν από λίγα χρόνια στην Ιερά Μητροπολή μας, τμήματος του Ιερού και Θαυματουργού του Λιψάνου, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά και αποτελεί πηγή θαυμάτων και ιαμάτων ψυχικών και σωματικών νόσων. Ανταποκρινόμενη λοιπόν η Ιερά Μητρόπολη Βερείας, Ναούσης και Καμπανίας στον εσώτερο πόθο πολλών ευσεβών πιστών που με σεβασμό και αγάπη προστρέχουν καθημερινά στη χάρη του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου Λουκά και γίνονται μάρτυρες των θαυμάτων του, ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργανώσεως αυτού του συνεδρίου προς τιμήν του με σκοπό να προβάλλει την ιερή μορφή του σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από ιατρούς ψυχών και σωμάτων, προβάλλοντας τον κατεξοχήν ιατρό, τον Άγιο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Γι' αυτό και το θέμα του συνεδρίου μας είναι Άγιος Λουκάς, ιατρός ψυχών και σωμάτων. Επανειλημμένα στις ημέρες μας τίθεται το ζήτημα της σχέσεως της πίστεως με την επιστήμη. Το ζήτημα αυτό είναι ανάλογο με το θέμα της σχέσεως ψυχής και σώματος. Και εάν στο πρώτο ερώτημα για πολλούς η απάντηση είναι αρνητική και αν πολλοί ακόμα και στις ημέρες μας
αρνούνται να δουν τη σχέση της πίστεως με την επιστήμη, που παρότι έχουν διαφορετική αφετηρία και χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους, εάν ασκούνται με ορθό τρόπο, καταλήγουν στο ίδιο τέλος. Στον ίδιο δηλαδή σκοπό, η σχέση ψυχής και σώματος αποδεικνύεται από τη σύγχρονη επιστήμη προοδευτικά στενότερη. Όμως, για όσους είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και αντικειμενικοί με την επιστήμη που υπηρετούν, η σχέση πίστεως και επιστήμης είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς ότι η μία αντικαθιστά την άλλη, αλλά ότι επουδενή η μία ακυρώνει ή καταργεί την άλλη. Άλλωστε το ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης του Θεού, το οποίο κατά την Σοφία Σιράκ είναι ο σκοπός για τον οποίο έδωσε ο Θεός τους ανθρώπους την επιστήμη, είναι μια άλλη προοπτική της Θείας Δόξης, στην οποία καλείται και μπορεί ο πιστός να μετάσχει δια της αγιότητος και της θεώσεως. Ασφαλώς η δεύτερη είναι τελειωτέρα και υψηλωτέρα, αλλά και η πρώτη έχει οικονομηθεί από τον Θεό με τρόπο ανάλογο με αυτόν που εκφράζει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Όσο λοιπόν καταδεικνύεται εμφανέστερα η σχέση επιστήμης και πίστεως, αποδεικνύεται και σαφέστερα η σχέση ψυχής και σώματος. Αυτά βεβαίως για εκείνους που δεν θέλησαν να εντρυφήσουν στον κυριακό λόγο που εκφράζεται αλάνθαστα μέσω των θεοπνεύστων κειμένων των Ιερών Ευαγγελίων και να πιστεύσουν στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Για εμάς όμως τους πιστούς και για όλους τους ανθρώπους καλών προθέσεων, η συμφυΐα ψυχής και σώματος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος, αν επιτρέπεται η κατάνθρωπον αυτή διατύπωση για τον Θεάνθρωπο Ιησού. Το παρατηρεί επιτυχώς ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, ομιλώντας για τη θεραπεία του δαιμονισμένου της χώρας των Γαδαρινών και υπομνηματίζοντας τον λόγο του Κυρίου όπως τον παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την Βασιλεία του Θεού και οι άστε τους ασθενούντας». Έχετε ποτέ σκεφτεί, γράφει ο Άγιος Λουκάς, ότι ο Κύριος δεν έστειλε τους μαθητές του όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να θεραπεύουν τους ασθενείς? Αν ο Κύριος θεωρούσε την θεραπεία των ασθενών έργο τόσο σημαντικό, ώστε το έβαζε σε μία σειρά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα ανθρώπινα έργα. Η διπλή αυτή αποστολή των μαθητών του Κυρίου, «κηρύσιν την Βασιλεία του Θεού και οι άστε τους ασθενούντας», αντικατοπτρίζει και τον διπλό τους ρόλο ως ιατρών ψυχών και σωμάτων. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού είναι θεραπευτικό της ψυχής, η θεραπεία της οποίας όμως και η επιστροφή της πλησίων του Θεού, από τον οποίον προέρχεται και στον οποίον θα καταλήξει, προϋποθέτει και τη θεραπεία του σώματος, καθώς οι σωματικές νόσοι έχουν την αιτία τους στη μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Το διπλό αυτό έργο των μαθητών του Κυρίου συνεχίζουν στον κόσμο κατά αποστολική διαδοχή οι ποιμένες της Εκκλησίας, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και διακονώντας τους ανθρώπους. Η διτότης αυτής της αποστολής γίνεται εμφανέστερη στους Αγίους, οι οποίοι όχι μόνο κηρύσσουν, αλλά δια της χάριτος του Θεού θαυματουργούν θεραπεύοντας τα νοσήματα των ψυχών και των σωμάτων. Το γεγονός αυτό, σημειώνει πάλι ο Άγιος Λουκάς, είναι ακατανόητο για τους πολλούς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς μπορούσαν οι Απόστολοι και κατ' επέκταση οι Άγιοι της Εκκλησίας μας να θεραπεύουν όλες τις ασθένειες. Το ακατανόητο όμως αυτό μυστήριο εξηγείται όταν πιστεύσει κανείς ότι η δύναμη του Χριστού, την οποία είχαν λάβει οι Απόστολοι
και την οποία λαμβάνουν δια της χειροτονίας όσοι συνεχίζουν το έργο τους, είναι πραγματική δύναμη που θεραπεύει τα πάντα. Η αλήθεια αυτή, γράφει ο Άγιος Λουκάς, αποκαλύπτεται από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος, όταν η αιμορροούσα γυναίκα τον πλησιάζει και αγγίζει το κράσπεδο του ιματίου του, πιστεύοντας ότι θα θεραπευθεί από την ασθένεια που την ταλαιπωρούσε, λέγει προς τους μαθητές του: «Η ψατό μου της, εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Η δύναμη του Χριστού, που ενεργεί δια των Αποστόλων και των Αγίων, δεν καταργεί ασφαλώς τους ιατρούς. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς γράφει σχετικά με αυτούς: «Μακάριος είναι εκείνος ο ιατρός που ασχολείται με την επιστήμη του, κινούμενος από την αγάπη προς τους ασθενείς, που έγινε ιατρός όχι για να ζει καλά, αλλά επειδή ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Μακάριος είναι γιατί κάνει ένα από τα δύο έργα των μαθητών του Χριστού». Διπλά μακάριος είναι βεβαίως ο τιμόμενος Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, διότι δεν έκανε το ένα μόνο από τα δύο έργα των μαθητών του Χριστού, αλλά και τα δύο. Και ακόμη μακαριότερος, διότι το δεύτερο έργο, το έργο της ιάσεως των ανθρώπων, το έκανε όχι μόνο με τη γνώση της κατά κόσμων επιστήμης, αλλά κυρίως και κατεξοχήν με τη δύναμη του Θεού. Και αν η κατάνθρωπον γνώση των μεθόδων της ιατρικής τον βοήθησε εν ζωή να θεραπεύει τους πάσχοντες, ο ίδιος ομολογεί ότι παρότι έχει κάνει έναν μακρύ δρόμο στη χειρουργική και έφτασε σε ένα ένδοξο τέλος, δεν τη θεωρεί ως κάτι εξαιρετικά σημαντικό, διότι πιστεύει ότι η δύναμη του Χριστού είναι αυτή που ενεργεί αποτελεσματικότερα κάθε επιστήμης. Αυτή η δύναμη είναι που ανέδειξε και αναδεικνύει όχι μόνο εν ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή του και τον Άγιό μας, ιατρό ψυχών και σωμάτων. Το μαρτυρούν και το αποδεικνύουν τα πολυάριθμα θαύματά του. Το μαρτυρούν οι πιστοί που απείλαυσαν και απολαμβάνουν τη θεραπεία των ποικίλων νοσημάτων με την προσευχή του στον Άγιο και την προσκύνηση του ιερού λειψάνου του. Το μαρτυρούν όλοι όσοι δέχθηκαν την επίσκεψή του και έλαβαν το δώρο της ιάσεως. Και αυτοί δεν είναι κάποιοι άγνωστοι και ανώνυμοι. Είναι μεταξύ άλλων και οι δεκάδες των πιστών που προσέρχονται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά για να ευχαριστήσουν τον Άγιο για τη θεραπεία που τους χάρισε και να διηγηθούν όσα επίησεν αυτής. Είναι συγκινητικό αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο Λουκά για τη μεγάλη του δωρεά. Τον ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσε να έχουμε αυτόν τον ακένωτο θησαυρό των ιάσεων και των θαυμάτων, το ιερό λείψανό του κοντά μας. Και δεν πάβουμε να διηγούμεθα και εμείς: «Άπειοι ο Θεός δια του Αγίου του». Έκφραση αυτής της επιθυμίας να εξαγγέλουμε τα θαύματα του προσφυλού μας Αγίου Λουκά και του χρέους αγάπη μας και του σεβασμού μας προς Αυτόν είναι και το παρόν συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν ευγενώς ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή μας εκλεκτοί κληρικοί και διακεκριμένοι επιστήμονες, με τις εισηγήσεις των οποίων θα έχουμε όλη την ευκαιρία να γνωρίσουμε από τη μελέτη της ζωής και του έργου του Αγίου Λουκά, αλλά και τις εμπειρίες ανθρώπων από τα θαύματά του, τον Άγιο ως όντως ιατρό ψυχών και σωμάτων. Με αυτές τις σκέψεις και με την ευχή η εργασία του συνεδρίου μας να ευωδοθούν από τον Θεό δια πρεσβειών του Αγίου Λουκά, κηρύσω την έναρξή του. Ακούσαμε μόλις την εισηγητική ομιλία και την έναρξη του Επιστημονικού Συνεδρίου Άγιος Λουκάς, ιατρός ψυχών και σωμάτων, από τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη Βερίας κύριο Παντελεήμονα, και θα ακούσουμε τώρα την ομιλία
από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης κύριο Ιωήλ με θέμα ο Άγιος Λουκάς ως επίσκοπος και ιατρός. Δύσκολο είναι το θέμα που μου έδωσαν να αναπτύξω, πολύ απλά είναι ο Άγιος Λουκάς ως επίσκοπος. Δύσκολο είναι να περιγράψει κάποιος τον Άγιο Λουκά ως τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Συμφορυπόλεως. Δύσκολο να τον περιγράψει ως αρχιερέα και για μένα προσωπικά πολύ δύσκολο να τον περιγράψει και ως ιατρών. Γι' αυτό και θα περιοριστώ μόνο να πω λίγα λόγια για την πνευματική του ιδιότητα, την αρχιεροσύνη. Πριν πω μερικά στοιχεία για την αρχιερατική του ιδιότητα, θα μου επιτρέψετε να πω μερικές γνώμες από τους πατέρες, για να δείτε ότι όσα λέγουν οι πατέρες για τον αρχιερέα, για τον επίσκοπο, από τα πολλά που λέγουν, γιατί λένε πάρα πολλά, εφαρμόζονται πλήρως στο πρόσωπο του Αγίου Λουκά. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του γράφει πως ημών έκαστος τα καθεαυτόν μερίμνα, ο δε προεστός των πάντων. Καθένας λέει κοιτάζει τα δικά του, αλλά ο προεστός, ο επίσκοπος, έχει μέρημνα για όλους. Αυτά βέβαια τα είχε πει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, πως είναι η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Κατά τους Αγίους Πατέρες, η μέρημνα και το κίδος του επισκόπου αναφέρονται σε όλη την οικουμένη. Δεν περιορίζονται μόνο στην επισκοπή του, αλλά σε όλη την οικουμένη είναι η μέρημνα του επισκόπου. Τον επίσκοπο τον τοποθέτησε ο Χριστός στην Εκκλησία όχι για να ακολουθεί τους άλλους, αλλά να ηγείται του λαού του Θεού. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο επίσκοπος είναι έρισμα πατρίδος, εκκλησίας κόσμος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας, στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως, οικείης ασφάλεια, δυσμαχότατος της υπεναντής, φύλαξ πατρών θεσμών και νεωτεροποιίας εχθρός. Ο επίσκοπος ανελιπώς κηρύττει το Λόγο του Θεού σε όλο το εμπιστευθέν εις αυτόν πίμνιο. Βέβαια ένας τέτοιος αρχιερεύς έχει πάθει τα θεία κατά τον Άγιο Σημεών των Νέων Θεολόγων, ο οποίος θέτει σαν προϋπόθεση πως ο αρχιερέας του Θεού του υψίστου για να επιτύχει στο έργο του οπωσδήποτε πρέπει να είναι μέτοχος του Θείου Φωτός. Να πω και μια ωραία παράγραφο που έχει ο Άγιος Σημεών από τα πολλά που έχει, γιατί λέει πάρα πολλά για τις ποιμένες της Εκκλησίας μας ότι δεν μπορούν να διδάξουν κλπ. Αν δεν έχουν οι ίδιοι πάθει τα θεία, δηλαδή δεν έχουν υποστεί την καλή αντίωση. Σε μια από τις κατηχήσεις του, την 28η κατήχηση, γράφει «Ιδε», δηλαδή για τους ποιμένες του γράφει αυτό, «Ιδε μήπω τούτο παθόντες ή αξιοθέντες», αυτοί που δεν έπαθαν τα θεία, «ιτι ούτι υπό τον πρώτης χάριτος νόμο νησί». Αυτοί λέει βρίσκονται πριν από τον νόμο της χάριτος, δηλαδή βρίσκονται στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που απλώς διατάζουν και θέλουν οι άλλοι να εκτελούν. Ναι. «Δούλοι και μαθητέ δούλων και ακροατέ νόμου και τέκνα παιδίσχυς και ίσκο τους τη χάνουση, καν βασιλείς, καν πατριάρχη, καν αρχιερείς, καν ιερείς, καν άρχοντες, καν αρχόμενοι, καν λαϊκοί, καν μονάζοντες, καν ασκητέ, καν ηγούμενοι, καν πτωχοί και πλούσιοι, καν ασθενείς, καν υγιείς, το σώμα τη πέλουση». Ας αναφέρουμε και μια γνώμη του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου προς Ευσέβιον τον Επίσκοπο, που του εφιστά να είναι ανίστακτος εις την πνευματική του διακονία. Ασφαλώς του γράφει «τα ευαγγελικά παράδεξε δόγματα, έσωσαν ημών έως φύες περιεζωσμένε και λέγοντα και οι λίχνοι και όμενοι, άπερ των επιθυμιών τας ορέξης δεδέστε και τους νόας εξήφθε προς εγρήγωση». Λέω αυτό που τον είχε και λίγο μανία ο Άγιος Ισίδωρος στον Πιλουσιώτη αυτόν τον επίσκοπο, γιατί φαίνεται έκανε διάφορα και του έγραφε συνέχεια επιστολές και του λέει πρέπει να είναι η λίχνη και όμενη, δηλαδή το μυαλό σου να είναι σε εγρήγορση για να μπορεί να ποιμάνεις τα λογικά πρόβατα. Και άλλα πολλά μπορεί κανείς να βρει μέσα στη γραφή και στους Αγίους Πατέρες μας. Ας έλθουμε τώρα στον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως Λουκά. Στα χρόνια του
και μάλιστα στην αρχιερατεία του Αρχιεπισκόπου Τασκένδη Συνοκεντίου, δημιουργήτων στην περιοχή Τασκένδης ένα σχίσμα που είχε σχέση με τη λεγόμενη ζωντανή εκκλησία. Από τον Αρχιεπίσκοπο αυτόν πήρε την ιεροσύνη ο ιατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενένσκι. Συγκεκριμένα στις 26 Ιανουαρίου 1921 έγινε διάκονος και μια εβδομάδα μετά πρεσβύτερος. Το 1922 μια ομάδα κληρικών εφημερίων της Πετροπόλεως παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσαν προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση που υποστηριζόταν από τους Μπολσεβίκους. Αυτοί προσπάθουσαν ύπουλα να προσετεριστούν κληρικούς και αρχιερείς. Οι αντίθετοι με αυτούς κανονικοί κληρικοί διοκόντουσαν και πολλοί εξορίστησαν και απέθαναν μαρτυρικώς. Επανέρχομαι στην Τασκένδη και λέγω πως ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος απειληθής ανεχώρησε από την επισκοπή του και το ποίμνιο έμεινε ορφανό χωρίς ποιμένα. Και επειδή είχαν αναγνωρίσει την ευλάβειά του, δηλαδή του ιατρού και πλέον πρεσβυτέρου Βαλεντίν, απεφάσισαν να εκλέξουν αυτόν επίσκοπο της Τασκένδης, μια και ο Πατριάρχης Τείχων ήταν υπό περιορισμό. Τότε ο κανονικός αλλά εξόριστος επίσκοπος της Ουφά Ανδρέας, έχοντας την άδεια του Πατριάρχου Τείχωνος, προέβη στη μοναχική κουρά του ιατρού Παντρός Βαλεντίν με τον όνομά σας αυτόν εις Λουκάν, όνομα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά του ιατρού. Εν συνεχεία, μαζί με δύο άλλους εξορίστους επισκόπους, εχειροτώνησε αυτόν εις επίσκοπο. Στη σπουδαία αυτή στιγμή της χειροτονίας του, όπως ο ίδιος γράφει, ένιωσε μεγάλη συγκίνηση και έτρεμε σύγκορμα. Η χειροτονία του έγινε στις 18 με το παλαιό ημερολόγιο, 31 με το νέο, Μαΐου του 1923 και την ενέκρινε κατόπιν ο Πατριάρχης Τείχων. Αργότερα πήρε προαγωγή και ονομάστηκε Αρχιεπίσκοπος Κρασναγιάρκ, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ και το Μάιο του 1946 μετατίθεται στην Κρυμαία ως Αρχιεπίσκοπος Σφερπόλεως, όπου και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Αυτή είναι η συντομία διαδρομή του στις διάφορες επισκοπές που πέρασε. Για να έρθουμε τώρα να αξιολογήσουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε στα διάφορα βιβλία που έχουν εκδοθεί προς τιμήν του. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Λουκάς είχε όλα τα γνωρίσματα του καλού ποιμένος που λέγει το Ευαγγέλιο. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός στην ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων». Το επισκοπικό αξίωμα στον Άγιο Λουκά ήταν πηγή πολλών ευλογιών, αλλά και αιτία πολλών δοκιμασιών. Το αξίωμα του αρχιερέως ήταν για τον πατέρα Λουκά ένας Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. 11 χρόνια εξορίας και φυλακής του στήχησε η προσήλωσή του στην ακριβή τήρηση της πίστεως και της μεταδόσεως του Λόγου του Θεού και του αγιασμού των πιστών διά της αρχιερατικής του χάριτος. Ανακρίσεις πολύωρες, παραμονή σε φρικτά ανακριτήρια, η εκδίωξή του από την Επισκοπή Τασκένδης, ο εκκλεισμός του στις φυλακές της Μόσχας και μάλιστα στις φυλακές Βουτούρκη, οι οποίες είχαν την φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας. Τα κτίρια ήταν άθλια και το περιβάλλον φρικτών. Όσοι θέλετε έτσι να δείτε περισσότερα τι τράβηξε ο Άγιος Λουκάς, μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του Πατρός Νεκταρίου ή την αυτοβιογραφία του που έχει εκδοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου της Ιατής, που ο ίδιος αρκετά πράγματα περιγράφει πώς πέρασε μέσα στις φυλακές. Έπειτα η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνα, ο εκτοπισμός στη Σιβηρία, το βασανιστικό του ταξίδι στον ποταμό Γενισέη, η εξορία του στο Τουραχάνς, η πιο απόμακρη εξορία του στον Αρκτικό ωκεανό, δηλαδή στο Βόρειο Πόλο, οι αλλεπάλληλες συλλήψεις και αλυσιδωτές ανακρίσεις, οι συνεχείς πιέσεις, η εξορία στο Κρασναγιάρκ και οι συνεχείς μεταθέσεις δείχνουν τη θυσιαστική διάθεση του αρχιερέως Λουκά να μην υποστείλει τη σημαία του. Όχι μόνο δεν ήθελε να υποστείλει τη σημαία του, αλλά ήθελε να παραμείνει όρθιος στις επάρξεις και να δίδει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ένας σύγχρονος κληρικός που μετέφρασε στα ελληνικά την αυτοβιογραφία του γράφει για το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Αν ο Σεβασμιότατος διώχτηκε εξαιτίας της πίστης του στο Χριστό, προστατεύτηκε επίσης από αυτήν, ακριβέστερα, από τις πράξεις ελεημοσύνης που αυτή του ενέπνευσε.
ελεημοσύνη που ενσαρκωνόταν κυρίως στις εξαιρετικές ιατρικές επεμβάσεις, μιας ποιότητας ανάλογη με το πάθος του για τη χειρουργική. Πράγματι, πέρα από τα ενδεχόμενα σφάλματά του, εδώ τα έχει μέσα σε εισαγωγικά αυτά τα σφάλματα, θα πω και για ένα παρακάτω από αυτά τα σφάλματά του, ο σεβασμιότατος Λουκάς δεν λησμόνησε ποτέ μέσα του την κλίση του Ευαγγελίου να γίνει θεριστής του Χριστού. Αψηφώντας τις απαγορεύσεις των αρχών, παραδίδει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μεράσο και επιστήθη ο Σταυρό. Τον Ιανουάριο του 1946 αντιστέκεται στο κόμμα που του αρνείται να μιλάει Μεράσα σε επιστημονικό ακροατήριο. Το 1920 και 1921 παλεύει για να παραμείνει μια εικόνα της Θεοτόκου στο χειρουργείο. Το 1930 σκέπτεται σοβαρά να θυσιαστεί στη φωτιά πάνω σε ένα σωρό από εικόνες για να αντισταθεί στον κρέμα μιας εκκλησίας. Όταν αρχιγέλθει, νομίζω το Αρχαγγέλς, όταν αγιώτη μια εκκλησία θα την κατεδάφιζε, θα σκένδει, ναι. Μάζεψε τις εικόνες και ανέβηκε πάνω εκεί και ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για αυτόν. Και νομίζω προς στιγμή να πετράπει αυτό το πράγμα, αλλά μετέπειτα την κρέμισαν την εκκλησία. Όπου και αν βρισκόταν στο νοσοκομείο, στην εξορία ή αλλού, ο σεβασμιότατος δεν αρνιόταν την ευλογία του σε κανέναν. Συνέχιζε δε να χρησιμοποιεί την έκφραση «ο δούλος ή η δούλη του Θεού», όταν απευθυνόταν στους ασθενείς του. Πρικισμένος ιεροκήρυκας, δεν έχανε την ευκαιρία να επαναφέρει τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας στην Ορθοδοξία. Πεπισμένος μάλιστα ότι ήθελε να τον εξαναγκάσουν να παραιτηθεί από την ιεροσύνη, κάνει δύο απεργίες πείνας για να διαμαρτυρηθεί. Ταξιδεύοντας μέσα στον πόνο, ο Άγιος Λουκάς, θα μπορούσαμε να πούμε, έγινε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ενέπνεε και τους άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν στις ίδιες δοκιμασίες. Ας δούμε κάποιο περιστατικό που έχει σχέση με την αρχιεροσύνη του. Συνήθως όταν περιγράφουμε έναν Άγιο, και οι βιογράφοι το έχουν καμιά φορά το παθαίνουν αυτό, το περιγράφουν μόνο τα προτερήματά του, αγνοώντας ότι μπορεί να είχε και ελαττώματα. Και έτσι παρουσιάζεται μια βιογραφία η οποία λίγο πολύ είναι αγγελική, ενώ δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Ίσα ίσα καμιά φορά περιγράφοντας και ελαττώματα που είχαν οι Άγιοι και πώς τα αντιμετώπιζαν, παίρνουμε θάρρος και εμείς οι οποίοι αγωνιζόμεθα στη ζωή αυτή και πιθανώς να έχουμε πολύ πιο περισσότερα από ό,τι είχαν εκείνοι ελαττώματα για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Θα ήθελα να περιγράψω ένα περιστατικό που έχει σχέση με τη δοκιμασία της θελήσεώς του στη ζωή του. Ας δούμε κάποιο περιστατικό που έχει σχέση με την αρχιεροσύνη του. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει: «Λίγο μετά την επιστροφή μου στο Αρχαγγέλς, με κάλεσε στη Μόσχα ο ειδικός πληρεξούσιος του κολεγίου της ΓΠΕΟΥ. Από τότε που έφτασαν στην πρωτεύουσα, για 3 εβδομάδες προσαγόμουν καθημερινά για μακρές συζητήσεις. Αυτός είχε αποστολή την ανεθεώρηση του φακέλου μου, δεδομένου ότι, όπως έλεγε στην Τασκένδη, με είχαν κρίνει άνθρωπο οι άνθρωποι ντουβάρια. Του είπε ότι εγώ θα σε ανακρίνω καλύτερα από ότι, γιατί αυτοί που σε ανέκρινε εκεί ήταν ντουβάρια, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα. Καταλάβαινα ότι του είχαν ζητήσει να με μελετήσει σε βάθος. Οι κουβέντες του έβριθαν κολακιών, με ανέβαζε στους ουρανούς. Μου υποσχόταν ένδρα χειρουργική στη Μόσχα. Ήταν σαφές ότι ήθελα να με κάνουν να εγκαταλείψω την αρχιεροσύνη μου. Ο διάβολος τον πλάνησε. Πράγματι εδώ ήταν μια από τις περιπτώσεις της ζωής του όπου ήταν επί ξηρού ατμής πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Και λέει, ο διάβολος τον πλάνησε. Και δήλωσε πως δεν είναι εν ενεργεία επίσκοπος, αλλά συνταξιούχος, και ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπηρετήσει σαν επίσκοπος και θα ήθελε να υπηρετήσει σαν χειρουργός, αν και δεν θα αρνιόταν ποτέ την αρχιεροσύνη του. Τα γλυκά λόγια του ανακριτή, ο Άγιος Λουκάς, στην αυτοβιογραφία του τα ονομάζει δηλητήριο. Τον παρέσυρα να υπογράψει τη γνωστή δήλωση πως θέλει να εργαστεί σαν χειρουργός. Κάποια στιγμή έβγαλε και τα ράσα. Αυτό το θεώρησε μεγάλη ταπείνωση και εγκατάλειψη της χάριτος του Θεού. Ο ίδιος το ομολογεί, ότι ήταν μεγάλη ταπείνωση αυτό που έκανα, λέει, να βγάλω τα ράσα μου, και σαν να με εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Ο ίδιος γράφει, όσο περιφρονούσε την αρχιεροσύνη του και προτιμούσε την ιατρική, αποτύχανε στις επεμβάσεις του. Ένα μυστήριο πράγμα, λέει ο ίδιος, όσο, λέει, εγώ είχα την αρχιεροσύνη, έβαζα. Από τη μια μεριά
η χειρουργική επιστήμη και από την άλλη μεριά η αρχαιροσύνη. Όσο υποτιμούσα την αρχαιροσύνη, τόσο δεν πήγαινα καλά στις χειρουργικές μου επεμβάσεις. Λέει, αποτύγχωνα στις επεμβάσεις, βρισκόμουν σε ρόλο που δεν ταιριάζει σε έναν επίσκοπο. Αυτόν το επιφορτισμένο με μαθήματα πάνω σε κακοήθεις σχηματισμούς, τιμωρήθηκα σε λίγο αυστηρά από το Θεό. Κόλλησα από σκνήπες, τροπικό πυρετό, συνδυασμένο με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς στο αριστερό μάτι. Για την κατάστασή του αυτή πέρασε πολλές στεναχώριες και μετανόησε πικρά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, έτσι σαν παπάς. Καμιά φορά ο Θεός επιτρέπει και στους Αγίους να έχουν πτώσεις, για να μην νομίσουν πως η χάρη που έχουν είναι φυσικό τους προσόν, αλλά πάντοτε να θυμούνται πως είναι δωρεά του Θεού. Το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάνοντας μια ομιλία εκεί στο Τριώδιο, λέει ότι εις μεν τους Αγίους επιτρέπει ο Θεός καμιά φορά να έχουν πτώσεις, και εις μεν τους αμαρτωλούς επιτρέπει να έχουν μέσα στην καρδιά τους στοιχεία που τους υπενθυμίζουν ότι έχουν ευγενική καταγωγή, ότι είναι από το Θεό. Οι μεν Άγιοι, με τις πτώσεις που έχουν αυτές τις μικρές, λέγει πάντοτε θα έχουν στο μυαλό τους ότι η χάρη στην οποία διαχειρίζονται είναι δωρεά του Θεού. Ή να μην την χάρη, λέει ο Χρυσόστομος, φύση νομίσει. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι άπτωτος όλη τη ζωή, αλλά έχει και μερικές φορές και πτώσεις για να υπενθυμίζει συνεχώς τον εαυτό του ότι ό,τι έχει και δεν έχει το οφείλει στο Θεό. Και για να πω, να μην το αφήσω μισό, και ο αμαρτωλός πάλι πολλές φορές μέσα στην καρδιά του αισθάνεται τα τσιμπήματα του Θεού, και πολλές φορές αυτό γίνεται και αφορμή να επιστρέψει στο Θεό, να μετανοήσει. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής αυτό το ερμηνεύει σωστά. Πας ο βαπτιστής ορθόδοξος έλαβε μυστικός πάσαν την χάριν. Πληροφορείται δε λοιπόν κατά την εργασία των εντολών. Τον Άγιο Λουκά τον πληροφορούσε η χάρη του Θεού και μάλιστα το χάρισμα της αρχιεροσύνης, πως δεν ήταν η σωστή ενέργειά του να ασχοληθεί μόνο με τη χειρουργική. Αργότερα, μετά από πολλές δοκιμασίες, ανακρίσεις και φυλακές, διορίστηκε στην Επισκοπή Ταμπόφ. Εδώ ας μου επιτραπεί να κάνω κάποιο σχόλιο. Οι Κάλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι σε μια σημαντική τους παρατήρηση λένε πως κάποιος μπορεί να επανακτήσει τη χάρη του Θεού που πήρε μεν κατά το βάπτισμα, αλλά τη των προσκαίρων παραχρήσει και τη των βιωτικών πραγμάτων φροντίδει και τη των παθών αχλή η τάφην ως μοιόφυλλα συγκάλυψε. Πολλές φορές λέει περιστάσεις της ζωής μας, αυτή τη χάρη που πήραμε την συγκαλύπτουν. Εάν συμβεί αυτό, τότε δια μετανοίας και της των θεουργών εντολός εκπληρώσεως, όταν αρχίζει κανείς να εφαρμόζει πάλι τις εντολές του Θεού, όταν έχει μια πτώση και αρχίζει πάλι να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, αύτης επαναλαμβύν την διάφθην υπερφυάν φεδρότητη και ανακτήσαστε και την τάφτης φανέρωση κατηδίν τη λαβιέστατα της εκάστου κατά το μέτρο μέντι εν πίστη επιμελίες, ανάλογα με το μέτρο της πίστης, και η διάφθης εμφάνεια αποκαλύπτεται και πρόγε τούτον τη του Κυρίου αντιλήψη και ευδοκία. Και ο ίδιος λέει με το μέτρο της πίστης που έχει, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού, ξεπερνάει τα εμπόδια και ξανά νιώθει πάλι τη χάρη του Θεού. Είναι αυτό που λένε πολλοί από τους πατέρες, ότι στη ζωή τους είχαν μερικές φορές αυτό που λέμε εμείς θεοεγκατάληψη. Ένιωσαν να τους εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ο Άγιος Λουκάς αισθάνθηκε αυτή την εγκατάλειψη της χάρης του, αλλά με πολύ πίστη και αγάπη προς εδώ την επανεργοποίηση και έλαβε πείρα εναισθήσει της παρουσίας του, του Θεού. Πολλές φορές τον πληροφόρησε ο Κύριος για την ορθότητα ημί των ενεργειών του ή για τα μέλλοντα να συμβούν εις αυτόν. Είχε και προορατικό χάρισμα με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Παραδείγματος χάρη γράφει, στις προσευχές μετανοίες μου ζήτησε να με συγχωρήσει ο Θεός που συνέχισε να δουλεύω σαν χειρουργός. Μια μέρα όμως η προσευχή μου διεκόπηκε από μία φωνή που δεν ερχόταν από αυτόν τον κόσμο. Μη μετανοείς δι' αυτό. Κατάλαβα τότε ότι τα δοκίμια χειρουργικής πυογόνων τραυμάτων, ένα βιβλίο που είχε γράψει, ήταν ευάρεστα στο Θεό, γιατί είχαν αυξήσει πάρα πολύ τη δύναμη και τη σημασία της ομολογίας μου του ονόματος του Χριστού κατά την εποχή της πιο ισχυρής αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εδώ λιγάκι να κάνω ένα μικρό διάλειμμα και να πω ότι και άλλες φορές είχε τέτοιες επισκέψεις της χάριτος στο Θεό, όταν είχε γράψει ένα βιβλίο για τα πυογόνα αυτά, ενώ ακόμη δεν ήταν κληρικός, ήταν λαϊκός.
τον πληροφόρησε αυτός και του είπε ότι αυτό το βιβλίο θα εκδοθεί με την επιγραφή ενός επισκόπου. Λέει, ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι μπορούσα να γίνω κληρικός και επίσκοπος και να εκδοθεί το βιβλίο μου με αυτόν τον τίτλο. Αργότερα όταν το εξέδωκε σαν επίσκοπος, τότε κατάλαβε την πληροφορία που του είχε δώσει ο Θεός. Όπου διορίστηκε, προσπάθησε να ανοίξει τις εκκλησίες και να τηρεί τα αρχιερατικά του καθήκοντα με συνέπεια. Παραδείγματος χάρη, στο Κρασνογιάρτς τελούσε τις λειτουργίες του σε ένα μικρό νεκροταφιακό ναό 7 χιλιόμετρα μακράν της πόλης. Εστερεί το ακόμη και αρχιερατικών αμφίων, τη στιγμή που σε διάφορα θέατρα υπήρχαν πολλές αρχιερατικές στολές που τις είχαν αρπάξει οι Πολσεβίκοι για να κάνουν έργα που θα διακομόδευαν την εκκλησία. Ο Άγιος δεν απελπιζόταν. Σε ένα γράμμα του στο γιο του Μιχαήλ αναφέρει: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης μου της καρδιάς απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριον, τον οποίον πιστεύω, μολονότι δεν σκοπεύω να αφήσω την ιατρική μου δραστηριότητα και την επιστημονική μου έρευνα». Εδώ βλέπουμε πως η αρχιερατική του ιδιότητα κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά του και μετά έρχονται οι επιστημονικές του επιδόσεις. Η παρουσία ενός καλού επισκόπου στην Εκκλησία είναι ευεργετική. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου σημειώνει: «Όπου γάρ συνδρομή ποιμένων, εκεί και προβάτων ασφάλεια». Ας αναφέρω και μερικές από τις σημαντικές του αρχιερατικές δραστηριότητες. Στην Κρυμαία Βοπή το 1946 βρήκε την επαρχία του κατεστραμμένη. Παντού έβλεπε ερείπια. Έκανε τεράστιες προσπάθειες να αναστηλώσει μερικές εκκλησίες για να μπορούν να λειτουργούν οι πιστοί. Πριν από τον πόλεμο με τους Γερμανούς υπήρχε μόνο μια εκκλησία, ενώ όταν πήγαν άνοιξαν 68 εκκλησίες. Προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει τον κλήρο. Ήταν αυστηρός απέναντι στους δίστροπους και ανυπότακτους ιερείς τους, στους οποίους έλεγε. Ήταν πολλοί ιερείς οι οποίοι είχαν κακομάθει και του φέρναν δυσκολίες. Αλλά αυτός ήταν αυστηρός. Ήταν πατέρας, αλλά είχε και την αυστηρότητα και τους έλεγε: «Τι λόγο θα δώσω για εσάς το Θεό?» Δεν έλεγε τι λόγο θα δώσετε εσείς, αλλά τι λόγο θα δώσω εγώ για εσάς το Θεό. Στους ιερείς έδιδε οδηγίες πώς να λειτουργήσουν και να εξομολογούν. Στους ιερείς γράφει να εφαρμόζουν οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο για τη θεραπεία των αμαρτωνόντων με τη διακριτική εφαρμογή των ιερών κανόνων. Εκήρυτε, έστελνε εγκυκλίους, λειτουργούσε συχνά, έκανε ιερατικά συνέδρια, έκανε λοιμοσύνες, το σπίτι του πάντοτε ανοιχτό για όλους, είχε την κατά Θεόν πτωχία. Ο σεβασμιότατος, γράφει ένας σύγχρονος κληρικός, πάντα φορούσε επιδιορθωμένα παπούτσια και μπαλωμένα ράσα με ξεφτισμένους αγκώνες. Κάθε φορά που η ανιψιά του έλεγε να ράψει καινούρια ρούχα, απαντούσε: «Μπάλωνε, μπάλωνε Βέρα, η πτωχή είναι πολύ». Εκεί που διακρίνεται περισσότερο είναι το κήρυγμα, το προφορικό και γραπτό. Στα 38 χρόνια της ιεροσύνης του έκανε 1250 κηρύγματα, εκ των οποίων τα 750 καταγράφηκαν. Νομίζω πως και στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί μερικοί τόμοι. 2-3 τόμοι νομίζω κηρυγμάτων, ε. Ναι. Η κατήχηση είναι πρωταρχικών στοιχείων, καθήκων, κατ' εξοχή των επισκόπων και των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Επίσκοπος που αμελεί το κήρυγμα και την κατήχηση κανονίζεται αυστηρά από τους Αγίους Πατέρες των Συνόδων. Ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σχόλιο παίρνοντας αφορμή από τον Ιερό Χρυσόστομο που εγκομιάζει τον Παύλο. Όλα αυτά που λέει ο Χρυσόστομος για τον Παύλο τα μεταφέρω στο πρόσωπο του Αγίου Λουκά. Όλα αυτά που έκανε ο Άγιος Λουκάς, δηλαδή που θυσίασε την ιατρική του εξέλιξη για να εξασκήσει το αρχιερατικό του αξίωμα καλύτερα, που εξορίστηκε επειδή η παρουσία του ως αρχιερέως ενοχλούσε τους Μπολσεβίκους, που προσπάθησε να επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας τους σχισματικούς της εποχής εκείνης, που κήρυξε πανταχού και μάλιστα με σημεία τον Λόγο του Θεού, σημεία εννοώ θαύματα, τον Λόγο του Θεού, που παρέμεινε μέχρι τέλος έναν σπάμπτωχος αρχιερεύς, που δεν πλούτησε από την ιεροσύνη του, που έγινε παρηγοριά των πιστών και τόσα άλλα που απέρεαν από την επισκοπική του ιδιότητα, γιατί τα έκανε και πού αποσκοπούσαν. Ποιο ήταν το κίνητρο που τον έσπρωχνε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέγει. «Επί ούν αρχή και τέλος και πάντα τα αγαθά η αγάπη».
όλα λιαχή και τέλος είναι η αγάπη. Και ταύτη των παύλων ζηλώσουμεν. Και γάρ εντεύθεστη ούτως εγένετο. Μη γαρμή τους νεκρούς ύπης ους ανέστησε. Μη δε τους λεπρούς ους εκάθυρεν. Ουδέν τούτον ο Θεός επιζητήσει παρά σου. Μη δεν πρέπει να εγκομιάζεις λέει τον Παύλο και να του λες πόσους νεκρούς ανέστησε και ακαθάρισε τους λεπρούς. Από αυτό αλλά δεν ζητάει τίποτα ο Θεός για από σέναν. Χτίσε την αγάπη του Παύλου και των Στέφανων εξαπληκτισμένων. Τι στάφτα φυσήν, αυτός ο της αγάπης τροφεύς, αυτός ο και σημείων και θαυμάτων και μυρίων εταίρων προθείς. Επειδή γασφόδρα αυτή κατορθώκην, επειδή είχε κατορθώσει λέει ο Παύλος την αγάπη, δια τούτο και με τα ακριβίες αυτής είδε ισχύν. Γι' αυτό ήξερε και τη δύναμή της. Εντεύθεν και αυτός τι ούτως εγένεται. Και ουδέν ούτως αυτόν επίης εν άξιον ως της αγάπης δύναμη. Διό και έλεγε ζηλούνται τα χαρίσματα κρίτωνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνουν. Την αγάπη λέγουν, την καλή στην οδόν και ραδίαν. Όπως ο Παύλος έτσι και ο Άγιος Λουκάς κίνητρο για τη ζωή και την πολιτεία του ήταν η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Ήταν διπλής αγάπης ταμείου για να χρησιμοποιήσω την έκφραση των υμνογράφων. Εκείνο που τον απασχολούταν δεν ήταν η καλοπέρασή του, αλλά το διορθώσε και σκοπίσε το συμφέρον του πλησίον. Το τον βεπτοκότα διαναστήνε, το κειμένο χείρα ωρέξε της οικίας αμελήσαντα σωτηρίας και πρώτον οικείων αγαθών τα του πλησίον ζητήσε. Ζητούσε περισσότερο πώς να ικανοποιήσει τον άλλον παρά τον εαυτό του. Το τέλος του ήταν οσιακό και αργότερα η αναγνώρισή του ως Αγίου έγινε πανηγυρική από την Εκκλησία. Εκοιμήθη 11 Ιουνίου του 1961 και ανακηρύχθη Άγιος τον Νοέμβριο του 1995. Η επίσημη τελετή Άγιο Κατατάξεως που έγινε το Μάιο του 1996. Έκτοτε με τις πρεσβείες του και τα πολλά σημεία και θαύματά του εξακολουθεί να ευεργετεί το λαό του Θεού εις την Οικουμένη. Τελειώνω, είναι τρεις σειρές ακόμη. Ο Άγιος Λουκάς επίησε και δίδαξε. Ήταν οικείος του Θεού και ευεργέτης των ανθρώπων. Ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας και άγγελος του θελήματος του Θεού στους πιστούς. Ήταν ιατρός των ψυχών με τα μυστήρια και τα σημεία, αλλά και άριστος επιστήμων συγκεκριμένης ειδικότητας της ιατρικής επιστήμης. Δεν είχε τίποτε κατά κόσμο, αλλά γεμάτος ήταν από χαρίσματα και δωρεές του Θεού. Πέρασε τη ζωή του εν κινδύνης και φυλακές, αλλά αξιώθηκε και επεθυμιών γνησίων των πιστών. Πολλές φορές είχε δεσμά στα χέρια, αλλά ήταν και δεμένος με την αγάπη του Θεού με τα πνευματικά του παιδιά. Είχε 4 σαρκικά παιδιά και πάρα πολλά πνευματικά. Ταπεινώθηκε, αλλά και υψώθηκε από τον Θεό. Είχε τις κατάνθρωπο πτώσεις, αλλά και θαρσαλαίες κινήσεις μετανοίας και επανορθώσεως των σφαλμάτων. Ενώ ήταν άρρωστος, πολλούς και στο σώμα και στην ψυχή θεράπευσε. Προσπάθησαν να τον εξαφανίσουν, αλλά πάντοτε και ελεύθερος και εξόριστος και φυλακισμένος φανέρωνε τον Χριστό, γιατί ο επίσκοπος είναι η φανέρωση του προσώπου του Κυρίου Ιησού. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για την εποχή του ήταν ελπίδα πολλών ανθρώπων που ζούσαν τη βαθιά νύχτα της αθείας, αλλά και σήμερα είναι ελπίδα πολλών πονεμένων και ασθενών στο σώμα και στην ψυχή. Ο Άγιος Λουκάς είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου του Χριστού. Ας έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ στην εισήγησή του με θέμα Άγιος Λουκάς ως επίσκοπος και ιατρός, και ευθύς αμέσως θα ακούσουμε και όσα είπε ο διευθυντής της δεύτερης συλλογικής κλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Γεώργιος Παπαγεωργίου. Το θέμα της ομιλίας του: επιστήμη και θαύμα μπορούν να συνυπάρξουν, η άποψη ενός χειρουργού. Το θέμα μου είναι αν μπορεί να συνυπάρξει η επιστήμη και η αποδοχή του θαύματος. Αν το θαύμα είναι κάτι το οποίο μπορεί ένας επιστήμον να το πιστέψει και να το αποδεχθεί. Θα προσπαθήσω να σας καταθέσω την άποψή μου και την προσωπική μου εμπειρία. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ιατρική έχει κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους σε όλους τους τομείς. Η τεχνολογία εφοδίασε τους γιατρούς με μηχανήματα με τα οποία μπορούν πλέον να απεικονίζουν με μεγάλη ακρίβεια τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και να καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία τους. Έτσι μπορούν να εισχωρήσουν πλέον μέσα στα άδυτα της κάθε νόσου, να την κατανοήσουν και να δώσουν την κατάλληλη θεραπεία. Από την άλλη μεριά, η βιομηχανία των φαρμάκων
έδωσε τη δυνατότητα να παράγονται καινούργια φάρμακα που έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία τόσο των καλοήθων όσο και των κακοήθων νόσων. Νέες μορφές θεραπείας ανακαλύπτονται και εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία. Και η χειρουργική μπορεί τώρα με τα καινούργια ενδοσκοπικά και τα συρραπτικά εργαλεία, καθώς και την υποστήριξη από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, να τολμά να κάνει επεμβάσεις που κάποτε θεωρούνται αδύνατες. Οι συνέπειες αυτής της προόδου εφάνηκαν καταρχήν εκπληκτικές. Η αρρώστια τελικά φαίνεται ότι θα νικηθεί. Είναι θέμα χρόνου. Η φύση θα αποκαλύψει όλα τα μυστικά της και θα υποκληθεί μπροστά στη μεγαλοφία του ανθρώπου. Όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα της επιστήμης. Ο άνθρωπος είναι πλέον ο κυρίαρχος της φύσεως. Ο απόλυτος εξουσιαστής της και ο εκμεταλλευτής της για τη δική του ευμάρεια και για τη δική του ωφέλεια. Κάθε τι μπορεί να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί με τη γνώση που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία και να ελεγχθεί ανάλογα με το συμφέρον μας. Η γνώση και η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει την πίστη και το Θεό, που δεν χρειάζεται πλέον, παρά υπάρχει μόνο εκεί που δεν έχει ακόμα φωτίσει την αλήθεια η γνώση και η επιστήμη. Γρήγορα όμως φάνηκε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ίδια η επιστήμη, τόσο στη φυσική και την αστρονομία όσο και στη βιολογία, διαπίστωσε ότι όσο περισσότερο πλησιάζει κανείς προς λεπτομέρειες της κατανοήσεως των διαφόρων γεγονότων, τόσο τα πράγματα γίνονται περισσότερο πολύπλοκα και τελικά φτάνουν σε πλήρη απροσδιοριστία. Η φύση φυλάει πολύ καλά τα μυστικά της. Όπως φαίνεται, τουλάχιστον με τις θεωρίες που σήμερα είναι αποδεκτές, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τη συμπεριφορά της ύλης. Επομένως, είναι αδύνατο να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια την εξέλιξη των γεγονότων, ανεξάρτητα από τα μέσα και τα όργανα που διαθέτουμε. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη τεχνολογίας που ευκολύνει τη ζωή μας έχει και την αρνητική της πλευρά. Εξαντλεί τις ενεργειακές πηγές και έφερε ήδη τόσες αλλαγές στο περιβάλλον που κινδυνεύει η ισορροπία του κλίματος, με συνέπεια να απειλούμεθα από μεγάλες καταστροφές μέχρι και εξαφάνιση του πολιτισμού μας. Η ιατρική έχει αυξήσει πολύ την αποτελεσματικότητά της σε ορισμένους τομείς, αλλά η υψηλή τεχνολογία έχει δημιουργήσει η ίδια μεγάλα αδίέξοδα, όπως οι εγκεφαλικά νεκρές στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι άνθρωποι με σοβαρές αναπηρίες που ζουν απόλυτα εξαρτημένοι, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενοι πληθυσμοί ασθενών με κακοήθεις νόσους, που υποβάλλονται σε εξαιρετικά επώδυνες και πολυδάπανες θεραπείες, που πολλές φορές απλώς παρατείνουν το μαρτύριό τους. Δυστυχώς η πρόοδος της ιατρικής ενίκησε ή και εξαφάνισε ορισμένες νόσους που πράγματι κατέτρεχαν την ανθρωπότητα, αλλά και δημιούργησε άλλες καταστάσεις σε περιπτώσεις ανιάτων νόσων που ουσιαστικά δεν παρατείνεται η ζωή, αλλά παρατείνεται επώδυνα η διαδικασία του θανάτου. Η επιστήμη δεν ενίκησε τη φθορά και το θάνατο όπως αρχικά νομίσαμε ότι θα κάνει, αλλά απλά άλλαξε τις συνθήκες που επέρχεται ο θάνατος και τις έκανε μερικές φορές πιο μακροχρόνιες και πιο δυσβάστακτες. Επιπλέον, τα έξοδα για την εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας στην ιατρική και κυρίως στη χειρουργική έκανε το κόστος του προϋπολογισμού της υγείας δυσβάστακτο για τις οικονομίες των κρατών. Ο σημερινός γιατρός, όταν έρχεται αντιμέτωπος με την ασθένεια, παρά τη βοήθεια που έχει από την τεχνολογία, αισθάνεται πολύ καλά την αδυναμία του. Αδυναμία πολλές φορές να κατανοήσει και να διαγνώσει τα μυστικά της νόσου, η οποία εκδηλώνεται με πολύ άτυπο και πολλές φορές απατηλό τρόπο. Αλλά και αδυναμία εμπρός στις δυσκολίες της θεραπείας, που πολλές φορές είναι αναποτελεσματική ή δεν μπορεί να την αντέξει ο ασθενής. Ιδιαίτερα στη χειρουργική, ο χειρουργός καθημερινά δοκιμάζεται όταν εκτελεί μια εγχείρηση από την οποία μπορεί να πεθάνει ο ασθενής ή να έχει επιπλοκές πολύ σοβαρές που θα δυσκολέψουν την περαιτέρω ζωή του. Το αποτέλεσμα επίσης μιας εγχειρήσεως δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί, γιατί κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά και ανταποκρίνεται διαφορετικά στην επέμβαση. Οι βιολογικές παράμετροι είναι τόσο πολλές, τόσο πολύπλοκες και τόσο απρόβλεπτες, που ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτε. Ο χειρουργός αισθάνεται την αδυναμία του μπροστά στο μεγαλείο της ζωής και του θανάτου, στην άβυσσο των μυστικών του ανθρωπίνου σώματος και της δικής του ατέλειας. Οι δυνάμεις του μόνες δεν είναι αρκετές να εξασφαλίσουν την καλή έκβαση της εγχείρησης. Τότε θέλει να ζητήσει βοήθεια από κάποιον που τον υπερβαίνει. Στην περίπτωση αυτή θα καταφύγει σε κάποιον με τον οποίο έχει προσωπική σχέση και μάλιστα σχέση αγάπης. Αυτή είναι η σχέση με το Θεό, στην οποία τόσοι πολλοί κατέφυγαν στις δύσκολες στιγμές τους. Αυτή η καταφυγή θα εκφραστεί σαν προσευχή προς το Θεό,
που έχει την έννοια της παραδοχής της δικής μας ατέλειας και των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά και της αναγνώρισης ότι η δύναμη του Θεού μπορεί να επηρεάσει την έκβαση των πραγμάτων. Αυτή η παρέμβαση του Θεού στην εξέλιξη μιας καταστάσεως, όταν του το ζητάμε με πίστη, είναι το θαύμα. Το θαύμα δεν είναι υποχρεωτικά μια εντυπωσιακή κατάργηση των φυσικών νόμων, κάτι κραυγαλαίο που δεν μπορεί παρά να το αναποδεχθεί κανείς. Ο Θεός δημιούργησε ο ίδιος τους φυσικούς νόμους και τους σέβεται. Η παρέμβασή του είναι συνήθως διακριτική, ήπια. Δεν θέλει να εντυπωσιάσει, ούτε να υποχρεώσει κάποιον να την παραδεχθεί. Θέλει απλώς να παρηγορήσει και να δυναμώσει αυτόν που επιθυμεί να δει πέρα από τα πράγματα. Η θαυματουργική παρέμβαση του Θεού συνήθως είναι τέτοια που δίνει το περιθώριο σε αυτόν που θέλει να την αρνηθεί και να το κάνει αποδίδοντας ένα γεγονός όπως είναι η ίαση της νόσου είτε στην τύχη, είτε σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ή σε ανεξήγητη αυτόματη θεραπεία που μπορεί και να υπάρξει. Όσοι όμως ξέρουν και θέλουν μπορούν να διακρίνουν πεντακάθαρα την παρουσία του Θεού μέσα από την ανέλπιστα άρεστη έκφραση μιας πολύ βαριάς εγχειρήσεως ή μέσα από την καθυστέρηση εξέλιξης ή την ίαση μιας βαριάς και ανίατης νόσου ή μέσα από τη διόρθωση και αποκατάσταση μιας βλάβης που φαινόταν τελείως απίθανη. Η αγάπη του Θεού μπορεί φυσικά να εκφραστεί και με τρόπο κραυγαλαίο και υπερβαίνοντας και καταργώντας τους νόμους της φύσεως. Έτσι έχουμε δει εξαφανίσεις όγκων ή επάνωδο της λειτουργίας κατεστραμμένων οργάνων εκεί που είχε κρυθεί ιατρικά αδύνατη. Ο Θεός όμως προτινά συνήθως τη διακριτική οδό μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η απροσδιοριστία της φύσεως και η αδυναμία της κατανοήσεως όλων των παραμέτρων ώστε να μπορεί να γίνει μια ακριβής πρόβλεψη. Και όσο πιο ασαφή και απροσδιοριστά είναι τα πράγματα, τόσο πιο έντονη γίνεται η επίκληση του Θεού και τόσο πιο εμφανής είναι η παρουσία του στην εξέλιξη των πραγμάτων. Πράγματι, αν η φύση είχε αποκαλύψει όλα τα μυστικά της και αν η γνώση μας έδινε τη δυνατότητα μιας ασφαλούς πρόβλεψης, πράγμα που επιστημονικά είναι αδύνατον, τότε δεν θα είχαμε την ελευθερία να ελπίζουμε, την ελευθερία να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, να πιστεύουμε στο αδύνατο, αλλά και να απαιτούμε καμιά φορά το αδύνατο. Το πρώτο στο αγαθό που σέβεται ο Θεός τον άνθρωπο είναι η ελευθερία του. Γι' αυτό και ο Χριστός αρνήθηκε τον πειρασμό να κάνει άραπτος τους λίθους και να ταΐσει τον κόσμο. Γι' αυτό και τα θαύματα που έκανε τα έκανε μόνο όταν ήταν ανάγκη και συνήθως έλεγε στους ευεργετημένους να μην μπουν τίποτα γι' αυτά. Έτσι και τώρα στη σύγχρονη ζωή μας παρεμβαίνει με τρόπο που όσοι θέλουν και έχουν τα μάτια τους ανοιχτά να βλέπουν αυτή την παρέμβασή του, ενώ πάλι όσοι δεν θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να την αρνηθούν. Η ζωή και η σωτηρία του ανθρώπου πρέπει να είναι προϊόν της αγάπης του Θεού, αλλά και της δικής του ελεύθερης επιλογής, αλλιώς δεν έχει νόημα. Με αυτόν τον ορισμό του θαύματος μπορούμε να πούμε ότι η χειρουργική σαν επιστήμη και το θαύμα μπορούν να συνυπάρξουν. Εμείς οι γιατροί που δοκιμαζόμαστε καθημερινά στον άνισο αγώνα με την αρρώστια και το θάνατο, έχουμε επανειλημμένα δει αυτή τη χάρη του Θεού να εμφανίζεται στη ζωή μας και στις πράξεις μας και ίσως επίσης την έχουμε επανειλημμένα αγνοήσει ή αρνηθεί. Το μέτρο που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας το δίνουν οι Άγιοι του Θεού. Ο Άγιος Λουκάς αντιμετώπιζε την ασθένεια σαν γιατρός εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που του παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ερευνούσε περαιτέρω τη γνώση και προσέφερε πολλά στην επιστήμη της εποχής του τόσο ώστε να μας πούν στο νοσοκομείο της Ταυσκένδης όπου είχε υπηρετήσει ότι ακόμα συμβουλεύεται το βιβλίο του για τις πυρογόνες λοιμώξεις. Συγχρόνως όμως η δουλειά του ήταν αφιερωμένη στο έλεος του Θεού. Πάντα είχε την εικόνα της Θεοτόκου στην αίθουσα του χειρουργείου και σημείωνε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς πριν τον χειρουργήσει. Έτσι αξιώθηκε να είναι μεγάλος επιστήμον, μεγάλος χειρουργός και μεγάλος θεραπευτής. Και τώρα που ο Θεός τον αγίασε, μεσολαβεί στην έλευση αυτής της χάρης του Θεού στη ζωή μας όταν του το ζητήσουμε, αλλά και μερικές φορές χωρίς να το ζητήσουμε. Θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία τόσο από τα θαύματα που έχω ζήσει στην καριέρα μου σαν χειρουργός, όσο και αυτά που συνδέονται με τον Άγιο Λουκά. Θα σας πω ένα τελικά, που είναι την εποχή που ήταν ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος. Για τον Άγιο Λουκά θα ακούσετε πολλά θαύματα, θα σας τα πούνε και αύριο. Είναι η περίπτωση ενός αρχιτέκτονα 40 ετών που χειρουργήθηκε πριν αρκετά χρόνια για ένα όγκο της παροτίδος. Ο κίνδυνος στην εγχείρηση αυτή είναι η κάκωση ή η διατομή του προσωπικού νεύρου, το οποίο περνάει μέσα από την παροτίδα και νευρώνει το πρόσωπο. Αν γίνει αυτό, το πρόσωπο του ασθενούς, τα βλέφαρα, τα χείλη, τα μάγουλα, παραλύει και δημιουργούνται μεγάλα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα.
Κατά τη συγκεκριμένη εγχείρηση διαπιστώθηκε ότι το νεύρο είχε περικλειστεί από τον όγκο σε ένα σημείο του και στην προσπάθεια της μεζικής αφαίρεσης του όγκου αναπόφευκτα εκόπηκε. Η μόνη ελπίδα να αποκατασταθεί η λειτουργία του ήταν να συγγραφούν τα δύο άκρα του νεύρου μεταξύ τους. Αυτό γίνεται με πολύ λεπτά ράματα, αλλά οι πιθανότητες να επανέλθει η λειτουργία του είναι πολύ λίγες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγγραφή έγινε υποτάσσιν, οι άκρες δηλαδή των τμημάτων που συνεράφησαν ήταν τεντωμένες. Αυτό ελάττωνε ακόμα περισσότερο την πιθανότητα επιτυχίας και επαναλειτουργίας του νεύρου. Ο ασθενής εξύπνησε με το μισό πρόσωπό του παράλυτο και παραμορφωμένο. Λόγω της ηλικίας του και της φιλικής μας σχέσης έκανα θερμές επικλήσεις και προσευχές στο Θεό, εγώ και πολλοί άλλοι, να αποκατασταθεί η λειτουργία του νεύρου. Επισκέφτηκα τότε που ζούσε στην Αττική τον πατέρα Προφύριο. Του είπα τα γεγονότα και τους φόβους μου. Αυτός αφού σκέφτηκε και προσευχήθηκε μου είπε «Θα γίνει καλά. Το πρόσωπό του θα αποκατασταθεί, αλλά θα μείνει ένα μικρό σημαδάκι να το βλέπεις και να το θυμάσαι». Πράγματι, μετά από 6 μήνες περίπου, ύστερα από ένα έντονο μούδιασμα, επανήλθε η λειτουργία όλων των μειών του προσώπου του, εκτός από μια μικρή παράλυση του κάτω χείλους που δύσκολα διακρίνεται, αλλά εγώ το βλέπω και το θυμάμαι. Ασφαλώς κάποιος ορθολογιστής μπορεί να ισχυριστεί ότι κατά τύχη να ξαναλειτουργήσει το νεύρο. Αλλά εγώ ξέροντας τις αρχικές χειρουργικές ανατομικές συνθήκες, τις επικλήσεις του Θεού και την εκπληκτική πρόβλεψη του Γέροντα Προφύριου, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για μια ενεργό παρέμβαση του Θεού στην εξέλιξη των γεγονότων. Δηλαδή, για ένα θαύμα. Σας κατέθεσα μία εντυπωσιακή περίπτωση, για την οποία έχω συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία να παραθέσω. Υπάρχουν και άλλες πολλές που κατά την άσκηση της χειρουργικής έχω διαπιστώσει και που αποτελούν προσωπικές εμπειρίες, περισσότερο ή λιγότερο εντυπωσιακές. Η συντροφιά του Θεού στη ζωή μας είναι πάντοτε παρούσα και εναπόκειται σε εμάς να την αντιλαμβανόμαστε, εναπόκειται στον καθένα να επιλέξει τον τρόπο της σκέψης και της συμπεριφοράς του. Όπως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς είναι διπλή, σωματική με την εφαρμογή της σωστής διάγνωσης και θεραπείας και ψυχική με τη συμμετοχή του γιατρού στο πρόβλημα του αρρώστου και την ψυχική υποστήριξή του, έτσι και η ολοκληρωμένη άσκηση της χειρουργικής έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η σωστή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και αντιμετώπιση του αρρώστου και το άλλο είναι η επίκληση της βοήθειας του Θεού πέραν της καθαρά επιστημονικής φροντίδας. Είναι ελπίδα στο απίθανο, ακόμα και στο αδύνατο. Αυτή που παραδέχεται την αδυναμία του ανθρώπου να καλύψει όλους τους παράγοντες θεραπείας και που επικαλείται και αναγνωρίζει τη βοήθεια του Θεού όταν αυτή διακριτικά του παράγεται. Ακούσαμε τον Γεώργιο Παπαγεωργίου, Διευθυντή Δεύτερης Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, στην εισήγηση με θέμα «Επιστήμη και θαύμα μπορούν να συνυπάρξουν» ή άποψη ενός χειρουργού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ομιλίες από το Επιστημονικό Συνέδριο Άγιος Λουκάς, Ιατρός Ψυχών και Σωμάτων, που έγινε στην Βέρεια, 27 και 28 Μαΐου 2011. Τα όσα ακούμε είναι πολύ συγκινητικά και βέβαια να σας πούμε ότι τους τίτλους και τις ιδιότητες του κάθε ομιλητή τους χρησιμοποιούμε έτσι όπως ήταν την ημέρα που έγινε το συνέδριο. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ενδεχομένως να έχουν αλλάξει και οι τίτλοι βεβαίως, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που επικοινωνήσετε μαζί μας για όσα μας είπατε, να έχουν πάντοτε τη χάρη του Αγίου Λουκά να μας συνοδεύει και να μας σκεπάζει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Ώρα Ελλάδος 11.